πρόεδρο της κοινότητας Αγίου Αρσενίου, τον κύριο Γιώργο Κάβουρα, με δεδομένο ότι η σεζόν ξεκινάει, η περιοχή ευρύτερη όλη του Αγίου Αρσενίου είναι σε εισαγωγικά ή όχι ο πνεύμονας οικονομίας για το Δήμο Νάκους και Μικρών Κυκλάδων. Οπότε πρέπει να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Όχι μόνο από τουριστική άποψη, αλλά και γενικότερα. Ναι, βέβαια, σωστά, ναι. Γιατί και ο πρωτογενής τομέας εκεί. Σημαντικό είναι, ναι. Κουβέντες γίνονται αυτές τις μέρες. Καλό μεσημέρι, κύριε Κάβουρα. Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι και να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά. Μια χαρά. Είπαμε, τρέχουμε για να προλάβουμε σεζόν. Γιατί τρέχουμε, δηλαδή δεν θα έπρεπε να είμαστε έτοιμοι? Έπρεπε να είμαστε έτοιμοι, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαμε να είμαστε έτοιμοι γιατί. Παρά τις μεγάλες προσπάθειες που κάναμε και εμείς σαν κοινότητα και κάποιοι αντιδήμαρχοι από τη μεριά του Δήμου, λόγω Πάσχα, που είχαμε λίγο καθυστερημένα, έδωσαν περισσότερο βάση στα χωριά, έτσι έμειναν οι παραλίες πίσω. Α, μάλιστα. Άρα αυτό που λέτε σχετίζεται με την καθαριότητα των παραλίων, με τον καλοπισμό κάποιων... Με τον καλοπισμό, γενικότερα, με διαγραμμίσεις, πιθανό για άνοιγμα το πάρκι. Έχουμε μείνει αρκετά πίσω αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος του Μάη, αρχές Ιουνίου, τα έχουμε καταφέρει. Είμαστε σε μια επικοινωνία με τον κύριο Κατσαρά και με τον κύριο Βιτσιλέο και με τον Πατελιά. Δηλαδή γενικότερα με τους αντιδημάρχους και τον Βαθραγωκίνη, που είναι οι τέσσερις που είναι περισσότερο για τις περιοχές μας, και προσπαθούμε. Θέμα είναι ότι υπάρχει θέμα και στο Δήμο, διότι αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι το θέμα εισικομιδή των απορριμμάτων, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλά, γιατί οι επιχειρήσεις προσπαθούν να ανοίξουν, που καταλαβαίνετε και όλοι βγάζουν περισσότερα καθαρισμό, με αποτέλεσμα, επειδή δεν έχουμε βραδινή πέρασμα, ας πούμε, του Δήμου να αδειάσει τους σκουπιδοτενεκέδες, είναι πάρα πολύ παραφορτωμένοι. Μιλάτε για ογκώδη αντικείμενα, κύριε Πρόεδρε, τώρα. Γενικότερα, για όλα μιλάω. Ακόμα όμως και η ανακύκλωση είναι γεμάτη. Ναι, αλλά για τα ογκώδη, όπως είναι γνωστό, αυτό είναι ευθύνη του επιχειρηματία, δεν είναι ιδιαίτερα του Δήμου. Συγγνώμη, έχουμε βγάλει και με τον κύριο Πιτζηλέο μια ανακοίνωση να τα πηγαίνουν εκεί που πρέπει να πάει ο καθένας. Δυστυχώς η κοινωνία δεν είναι ακόμα έτοιμη για αυτές τις ανταποκρίσεις. Πιστεύω, προσπαθεί ο Βιτζηλέος με κάποιες μικρά προστήματα να προσπαθήσει να το μαζέψει, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να μαζευτεί. Είναι πολύ δύσκολο. Μάλιστα. Όσον αφορά το θέμα του πάρκινγκ, γιατί έγινε μεγάλη κουβέντα όλο το χειμώνα και για την Αγία Άννα και για την Πλάκα και για το μέρος δηλαδή που αναλογεί και για τον Προκόπη, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε? Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει για όλη την περιοχή ένα πάρκινγκ. Μόνο ένα πάρκινγκ για όλη την περιοχή? Χωρητικότητας, κύριε Πρόεδρε, τι χωρητικότητα έχει περίπου, στην Αγία Άννα περίπου 4 στρεμμάτων. 4 στρεμμάτων. Αυτό όμως δεν γίνεται αυτό. Με τη δήμαρχο τον Βαγγέλη Κατσαρά, που είναι εύθυνος, και με την τεχνική υπηρεσία, την κοπέλα που διαθέτει ο Δήμος, ξεκινήσαμε και έχουμε κλείσει αρκετά. Δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή που είναι κλεισμένα στον Άγιο Προκόπιο. 8 στρέμματα. Και πάμε, συνεχίζουμε παρακάτω στην παραλία Αγίου Προκοπίου, άλλα περίπου 8 στρέμματα. Και παραπάνω, περίπου εκεί μπορεί να είναι και 10, γιατί είναι 3 κομμάτια. Στην Πλάκα, 3 μεγάλα από το καθένα από 6 στρέμματα, 18. Απλώς δεν έχουμε υπογράψει ακόμα τις συμβάσεις. Λόγω της καθυστέρησης που δεν έγινε η οικονομική υπηρεσία, δεν έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο, ας πούμε. Ναι, οι υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με το Δήμο. Θεωρείτε ότι τα 36 στρέμματα που βλέπω εδώ είναι ικανά να καλύψουν τις συνθήκες? Είναι πολύ αρκετά. Έχουμε πει και με τον κύριο Πατριώτη ότι θα μπει το κρέιντερ μέσα να διαμορφώσει όμορφα τους χώρους για να μπορούν να αλλάξουν περισσότερα αυτοκίνητα. Θα βάλουμε ταπέλες και θα γραφτούν και τα GPS για να μπορεί ο καθένας να βρίσκει εύκολα πάρκι στην περιοχή. Και σήμανση, φαντάζομαι, κύριε Πρόεδρε. Έτσι, σήμανση γενικότερα, ναι, χρειάζεται. Τα GPS και τα λοιπά για να μπορεί να τα βρει. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει βέβαια ότι
είναι διαθετημένος ο Βαγγέλης ο καθένας να πάρουμε περισσότερα. Στην πραγματικότητα όμως δεν δίνει ο κόσμος, ενώ υπάρχουν χρήματα να μας δώσει. Ναι. Δεν τα δίνει για κάποιο λόγο. Ενώ και τα χρήματα είναι αρκετά, mm-hmm. παίρνουν, έχουν τετραπλασιαστεί τώρα με σχέση με την προηγούμενα χρόνια. Ναι. Για να καταλάβετε γιατί ζητάμε. Mm-hmm. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει με τη θέληση τη δική μου και του Βαγγέλη του Καθαρά, ότι τα εγκρίναμε να γίνουν αυτό. Μάλιστα. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως δεν τα έχουμε πάρει. Πιστεύω ότι και αυτά στο πρώτο δεκαπεθήμερο του Ιουνίου, δηλαδή όταν θα έχουμε το πολύ χρόνο, να είναι εντάξει. Κύριε Πρόεδρε, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η κατάσταση σε σχέση με πέρυσι, σε ό,τι αφορά στα πάρκινγκ, αυτό που συζητάμε, είναι καλύτερη ή χειρότερη? Δηλαδή, πέρυσι. Πώς... δεν έχουμε τη μεγάλη κίνηση που να μας εμποδίσει. Ναι. Είναι αρκετό. Βέβαια, όσο πηγαίνουμε προς στο καλοκαίρι, αυξάνεται. Εκεί θα υπάρχει λίγο πρόβλημα. Mm. Δηλαδή, αν μπούμε στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου και δεν ανοίξουμε. Αλλά υπάρχει εκεί, θα αρχίσουμε να έχουμε πρόβλημα. Πέρυσι είχαμε. Πόσους χώρους είχαμε πέρυσι εκεί στην περιοχή? Πόσους χώρους είχαμε πέρυσι στην περιοχή? Ήταν 3. Ναι. Στο σύνολο. Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή θα φτάσουμε περίπου στα 10. Μάλιστα. Μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, τριπλασιάσαμε. Τετραπλασιάσαμε, μάλλον, τα τετραγωνικά. Α το πω πιο απλά, και να μην πήγαμε και 5 φορές πάνω. Mm-hmm. Στο σύνολο του χρηματό. Μάλιστα. Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ωραία. Πέρυσι, δηλαδή, φανταστήκαμε ένα στον Άι Προκόπιο και ένα στην Αγίανα. Φέτος, έχουμε άλλο ένα στον Άι Προκόπιο που δεν το ξέχασα, είναι από παλιά μισθωσή. Είναι πάνω ψηλά στα 17 σταθμίδια. Ναι, που είναι μισθωμένο, είναι από προηγούμενο. Αυτό ισχύει. Mm-hmm. Δεν έχει αλλάξει, υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Ένα θέμα που δημιουργήθηκε πρόσφατα είχε να κάνει με ένα λεωφορείο το οποίο δεν μπορούσε να κινηθεί στην περιοχή του Αγίου Προκοπίου. Ακούστε με αυτό. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί άμεσα. Μπράβο, αυτό ήθελα. Mm-hmm. Η κοινότητα και εγώ σαν πρόεδρος έχουμε πάρει απόφαση για απαγόρευση στάθμιση από τον Άγιο Προκόπιο, δηλαδή ας πούμε από το Καλούα mm-hmm. μέχρι κάτω. Στη Γοργόνα. Ναι. Στο Φάρο. Ναι, ναι, στο Φάρο. Ναι, ναι, στο Φάρο. Στην είσοδο πριν που να μπούμε στο Μάραγκα. Γιατί τα υπόλοιπα είναι Natura Ischia, αεροκαθεστώ. Σωστά. Δεν αφορά τόσο πολύ εμάς. Εμάς μας αφορά περισσότερο το κομμάτι της παραλιακής. Ναι. Εκεί έχουμε καθυστερήσει, έχουμε συναντηθεί πάλι και με τον κύριο Παντελιακή και με τον Καθαρό ότι θα βάλουμε πινακίδες. Ναι. Για απαγόρευση. Ναι. Πιθανολογώ ότι θα μπουν και αυτές άμεσα. Τώρα, αν δεν μπουν, δεν θα έχει την ευθύνη η κυριότητα. Σωστά. Έχουμε κάνει την πρόταση, είμαι ξεκάθαρος σε αυτό, ότι και γι' αυτό πήραμε και αρκετά πάρκι. Δηλαδή, περίπου σε κάθε 500 μέτρα υπάρχει πάρκι. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Στα 200, στα 100, δηλαδή, στο κομμάτι αυτό που ήταν παρκαρισμό, θα υπάρχουν εκεί πέρα 3 πάρκι. Καταλάβαμε. Καταλάβαμε. Τρία. Απλά η ερώτηση που ήθελα να κάνω, κύριε Κάβουρα, είχε να κάνει με το σκεπτικό ή με την πρόθεση κάποια στιγμή είτε να κλείσει ο Προκόπης, να μονοδρομηθεί και η Αγία να βέβαια, έτσι, να γίνουν χώροι για να μπορούν να κινούνται μόνο οι πεζοί ή μόνο ταξί και μέσα, τίποτα άλλο. Πράγματι, για να πάμε λίγο πιο πίσω, γίνεται το έργο, ο δρόμος, περιφερειακά, ας πούμε, Λαγός Κάπαρης. Σωστά, Λαγός Κάπαρης που γίνεται, ναι, περιφερειακός. Το οποίο πράγμα όταν ήταν να ανέλαβα εγώ, αυτός ήταν μια διαμόρφωση αγροτικούς δρόμους στις τάξεις το 3,5 μέτρο. Μετά από τη δική μου παρέμβαση και του Δημάρχου, κατέβηκε κάτω ο άνθρωπος και τα είδε, αλλά με την Αγία κατέβηκε 2 φορές, και η τεχνική υπηρεσία του Δήμου που είχε αναλάβει το έργο. Και βέβαια να ευχαριστήσουμε και τους συγχωριανούς μου που δεχτήκανε να δώσουν κομμάτι από την περιουσία τους. Ναι, ναι, να λέμε. Αυτή. Πράγματι η κυρία Φραγκίσκου έκανε τροποποίηση του έργου και θα μείνει 5,5 μέτρο ο δρόμος, ο οποίος θα βοηθήσει σε μια διπλή κατεύθυνση η περιοχή. Όταν τελειώσει αυτό το έργο, υπάρχουν κάθετοι δρόμοι που συνδέουν με το κεντρικό της παραλίας.
το οποίο εκεί θα μπούμε στη διαδικασία της μονοδρόμησης της παραλίας και πεζοδρόμιο. Ωραία. Από τη μεριά της θάλασσας. Δηλαδή κάνει ήδη πρόταση η κοινότητα στο Δήμο να γίνει πεζοδρόμιο σε όλη την παραλία και αυτό το κομμάτι που πάμε Άγιο Προκόπιο μέχρι Αγία, όπου μπορούμε, και να γίνει και μονοδρόμηση για όλα τα οχήματα. Οπότε όποιος θα μπορεί να θέλει να ξαναγυρίσει στο σημείο που ήταν, θα μπορεί από 2-3 σημεία να γυρίσει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πάει αεροδρόμιο, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή αν το μονοδρομήσουμε θα πρέπει να πάει αεροδρόμιο για να ξαναπάει στον Άγιο Προκόπιο. Μα αυτό είναι και το λογικό, κύριε Πρόεδρε, έτσι, να μονοδρομηθεί αυτό το κομμάτι της παραλιακής και να μπορεί ο κόσμος να περπατήσει άνετα. Εγώ θα προτιμούσα γιατί... πάντως να κλείσει. Εγώ θα προτιμούσα. Ας θα μιλάμε τώρα για τον Βαγγέλη τον Κατσαρά, είναι ήταν και πρόεδρος ξενοδόχο και ξέρει καλύτερα τα προβλήματα και τις θέσεις που είχαν τα ξενοδοχεία και τα δωμάτια που είμαστε και δύο. Εγώ πρόεδρος. Είστε πρόεδρος που έχει σχέση με τα δωμάτια. Για τον εφοδιασμό λέτε τώρα, έτσι. Ξέρει το πρόβλημα πώς είναι. Είμαστε σε καλό δρόμο σε αυτή τη μονοδρόμηση και να μπουν να γίνουν όλα αυτά τα έργα. Στην άποψη είμαστε θετικοί. Μας δείπει η εκτέλεση. Μάλιστα. Αν τώρα γίνει και η εκτέλεση, πιστεύω ότι έστω το επόμενο καλοκαίρι θα είμαστε εντάξει. Θα το δούμε να εφαρμόζεται. Ωραία. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να είναι δεσμευτικό για μένα, γιατί εμάς είναι προτάσεις. Εμείς σαν κοινότητα δεν έχουμε τη δυνατότητα να εκτελούμε. Σωστό. Την πρόταση. Εισηγήστε. Εισηγητικό χαρακτήρα έχει αυτό. Η υλοποίηση την κάνει πάντα το Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι όμως είναι θετικά ως και ο Δήμαρχος. Ωραία. Σε σχέση με την καθαριότητα, τι αναμένετε φέτος ή τουλάχιστον τι διαφαίνεται έτσι όπως το βλέπετε εσείς ως πρόεδρος? Πράγματι, ο Γιάννης ο Βικηλαίος κάνει μεγάλες προσπάθειες. Πράγματι, το παιδί είναι μέσα στους δρόμους, το λέω παιδί γιατί είναι πρόεδρος στην ηλικία μου. Είναι μέσα στους δρόμους, τον βλέπω γιατί καταγαίνω και εγώ στον Προκόπιο, υπάρχω σε επιχειρήσεις μου 6 ώρα και τον βλέπω ότι είναι μέσα στους δρόμους. Γυρίζει με ένα μηχανάκι, κάνει μεγάλες προσπάθειες, προσπαθεί να τον βελτιώσει. Αλλά δεν του βγαίνει. Δεν του βγαίνει με την έννοια γιατί πρέπει να έχει άλλη μία βάρδια. Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα εκεί. Τώρα το πώς θα γίνει μία βάρδια αν έχουμε είτε στη χώρα και στη χώρα, το ίδιο πρόβλημα είναι. Ναι, σωστά. Γιατί ναι. Το βλέπετε κι εσείς. Η βραδινή βάρδια είναι εκεί. Ναι, δεν υπάρχει, δηλαδή, το προσωπικό. Ναι, υπάρχει το προσωπικό. Όταν κατεβαίνεις, ας πούμε, το βράδυ 8.30-9 η ώρα και στην πόλη, το ίδιο πράγμα έχουμε. Δεν αλλάζει κάτι. Το ίδιο έχουμε και στον Προκόπη. Μάλιστα. Ναι. Υπάρχει αυτό ένα πρόβλημα. Δηλαδή αν δεν βρούμε. Δηλαδή είναι βαριά, θα έχουμε πρόβλημα. Ναι. Με τους κάδους απορριμμάτων, με τους μικρούς κάδους, όχι τους μεγάλους που τους ή άλλους εντάξει, υπάρχουν τοποθετημένες. Έχουμε ψηφίσει την Τουριστική Επιτροπή, γιατί είμαι και μέλος της Τουριστικής Επιτροπής και πρόεδρος πάλι ο Βαγγέλης ο Κατσαράς, να τοποθετηθούν σε όλη την παραλιακή ο πρέδρος όπου συγγνώμη και καλαθάκια του Δήμου και θα τα αγοράσει μάλιστα και το λιμενικό ταμείο, η απόφαση είναι αυτή. Ναι. Όπου υπάρχουν ομπρέλες, δηλαδή όπου υπάρχει μαγαζί που έχουν σχεδόν όλα τα μαγαζιά, δηλαδή δεν υπάρχει μαγαζί που δεν έχει πάρει. Σωστά. Να τοποθετούν και να έχει την ευθύνη το κατάστημα ως προς το αδειασμά, δηλαδή όταν γεμίζει το μεσημέρι, να το αδειάσει. Αν δεν περάσει ο Δήμος, ας πούμε, περνάει το πρωί. Ναι. Το πρωί που θα περνάει ο Δήμος, θα το αδειάζει ο Δήμος. Αλλά αν όμως στις 12 η ώρα είναι γεμάτο για κάποιο λόγο. Έχω ενημερώσει εγώ σαν πρόεδρος τα μαγαζιά και συνεννούνε ότι θα το διατηρήσουν καθαρό. Απλώς δεν το έχουμε υλοποιήσει και αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Καλό είναι αυτό. Αυτό θα ήταν καλό πιθανώς στο τέλος του επόμενου μήνα να ξαναβγούμε και να δούμε τι έχουμε υλοποιήσει. Εννοείται, θα ξαναβγούμε έτσι κι αλλιώς. Αυτό είναι αλήθεια. Και άλλους και εδώ θα είμαστε. Εδώ είμαστε, θα σε φέρουμε στο στούντιο κιόλας για να γλιτώσουμε και όλη αυτή τη διαδικασία. Και καλό είναι να επικοινωνείτε τα προβλήματα γενικότερα της περιοχής. Ένα από τα θέματα που υπάρχει έχει να κάνει με τις ξαπλώστερες και τις ομπρέλες και όλη αυτή τη διαδικασία. Ξέρουμε ότι οι κοινότητες δεν έχουν ιδιαίτερο ρόλο. Αλλά απ' την άλλη είστε και ένας επιχειρηματίας ο οποίος έχει σχέση με αυτό. Σε σχέση με πέρυσι, βλέπετε διαφορές? Όχι, οι διαφορές είναι εκεί που δεν υπήρχαν καταστήματα. Δηλαδή που γινόταν η παράβαση. Όταν έχεις μεταξύ δύο καταστημάτων, δεν υπάρχει παράβαση μεταξύ των δύο καταστημάτων γιατί δεν αφήνει ο ένας ο άλλος. Η διαφορά είναι, μόνο για να ενημερώσουμε και τον κόσμο, σωστά, ότι μία ομπρέλα, για να καταλάβετε δηλαδή πώς δουλεύαμε τα προηγούμενα χρόνια, λέγαμε μία ομπρέλα, ας πούμε, ένα 10.
ακτίνα εννοώ, δηλαδή 2,20 που είναι οι ομπρέλες, σημαίνει ότι πιάνει λιγότερο από 4 τετραγωνικά. Ναι. Άρα μπορεί να τη βάζεις μία απόσταση κάτω του 3,5 μέτρο, δηλαδή απόσταση μία με την άλλη. Ναι. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν. Όταν είχες ένα τετράγωνο, ας πούμε το 400, ναι, αυτό με αυτόν τον τρόπο έπαιρνε 36. Ναι. Ομπρέλες, για να καταλάβετε. Mm-hmm. Όταν βάζαμε, άμα βάζεις 3,30, 3,20 και βάζεις ομπρέλες, σε αυτό το τετράγωνο, το 400 τετραγωνικά που παίρναμε, από το ρήμα έπαιρνε 36. Ναι, σωστά. Έρχεται σήμερα λοιπόν η απόφαση και λέει στις Natura περιοχές χρησιμοποιούμε το 30%. Ναι. Ναι. Προσέξτε όμως τι λέμε. Όταν λέμε 30% και σημαίνει ότι έχουμε μία πρόσωψη 25 μέτρα, δεν σημαίνει ότι αφαιρούμε από τα 25 μέτρα το 75, άρα έχεις τα 8. Mm-hmm. Λέει, στο σύνολο των 400 μέτρων χρησιμοποιείς το 30. Το 30. Άρα έχουμε 400 επί 0,30, 120. Μάλιστα. Άρα τα 400 χρησιμοποιείς το 120. Έρχεται μετά ο νομοθέτης και λέει η κάθε ομπρέλα αντιστοιχεί σε 5 τετραγωνικά. Ενώ δεν είναι έτσι. Για να αντιστοιχεί σε 5 τετραγωνικά πρέπει να είναι η ομπρέλα πάνω από 2,5. Ναι. Να είναι 2,5 επί 2,5. Κάνει μας κάνει 5. Ναι, σωστά. Τέλος πάντων, το αποδεχόμαστε αυτό και λέμε τα 400 μέτρα που έχουμε το 120 πρέπει να χρησιμοποιήσεις 24 ομπρέλες. Δηλαδή 5 επί 24. Μας κάνει το 120. Ναι. Δεν σημαίνει όμως ότι υπάρχει κενό για κάποιο λιόμενο. Απλώς αντί να το βάλεις 3,20 ένα πάσαλο, ας το πούμε, με τον άλλο, το βάλεις 4 μέτρα. 4 μέτρα. Αυτή είναι η διαφορά. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κενό για κάποιον να καθίσει. Η απόσταση μεταξύ των ομπρελών αλλάζει. Πάλι την πρόσωψή σου που είναι 25 μέτρα να την κρατήσεις 25 μέτρα. Μάλιστα. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, ένα μαθηματικό πρέπει να το έχει τελειώσει κάποιος για να μπορέσει να βγάλει άκρη με όλα αυτά, έτσι. Όλα αυτά είναι λίγο μαθηματικά ακόμα. Ακούτε και οι αστυνομικοί που έρχονται να κάνουν τον έλεγχο. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν. Λογικό είναι να μην γνωρίζει ο καθένας. Αυτό που ενημερώνω όλους τους επαγγελματίες είναι στις περιοχές που είναι Natura να βάλουν στο μυαλό τους ότι αν έχουν 100 τετραγωνικά θα πρέπει να βάζουν 6 ομπρέλες. Αν έχουν 212, αν έχουν 318. 424. Εντάξει, κατά το κάθε 100 τετραγωνικά πρέπει να προσθέτει 6 ομπρέλες. Μάλιστα. Αυτή είναι η πιο σωστή για να μην μπορεί κάποιος να σε πάει αυτόφορο. Μάλιστα. Mm-hmm. Ωραία, πάμε στο άλλο φλέγον θέμα που έχει να κάνει, μας αναστάτωσε και όλο τον τελευταίο καιρό. Νερό, νεράκι, λειψιδρία. Τι γίνεται εκεί στην περιοχή που ξέρουμε ότι είναι και μια περιοχή η οποία. Το έχει ανάγκη από όλες τις πλευρές. Αλίμονο, έτσι, βέβαια. Κοιτάξτε, η περιοχή μας χρειάζεται περίπου η περιοχή του Αγίου Αρσενιού. Χρειάζεται Ιούλιο-Αύγουστο περίπου την ημέρα πάνω από 5.000 κυβικά. Πόσα? Μερικτήριος. 5.000 την ημέρα. Oh. Την ημέρα. Για λέμε για το φουλ. Ναι, ναι, για το φουλ. Ναι, 5.000. Ναι. Στο 24ωρο. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, αυτό μέχρι πέρυσι κάπως καλυβότανε. Ναι. Δηλαδή είχαμε πιάσει το 95%. Αυτό πιο απλά. Σήμερα που λειτουργούμε είμαστε στα 1500 σήμερα. Ναι. Μάλιστα. Είμαστε, τώρα αυτή τη στιγμή το έχουμε. Ναι. Κάποιες το Πάσχα δεν το είχαμε. Έκανε κάποιες προσπάθειες ο κύριος Μαυρομάτης από τηλεφωνήματα και επίβλεψη δική μου ο Μαυρομάτης με τον κύριο Τριαντάφυλλο το Μιχάλη. Εδώ ήταν στη δεξαμενή που είναι πάνω στο Λινάδο περισσότερο. Σωστά. Και αυτή τη στιγμή που θέμε περίπου 70 κυβικά την ώρα, ζητάω μόνο για το Αγεσάνι, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί από εκεί παίρνει και Γλυνάδο και Γαλανάδο. Ναι, ναι, μιλάμε μόνο για το Αγεσάνι, πάντα. Ναι. Είναι εντάξει, υπάρχει νερό σε όλες τις περιοχές. Δηλαδή, ακόμα και στον Άγιο Παντελεήμονα που δεν είχαμε στείλει. Που είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, γιατί έχει την άνοδο. Είναι πιο δύσκολα, πιο ψηλά, κάθαρες, και αυτά τη στιγμή είναι αρκετό. Μάλιστα. Τώρα, όταν θα διπλασιαστούν αυτά τα κυβικά και θα τετραπλασιαστούν, δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα καλυφθούν. Αυτό που έχουμε μιλήσει με τον κύριο Μαυρομάτη είναι ότι να μην ανησυχούμε, ότι υπάρχει τρόπος, γιατί έχουμε πάρει κάποιες γεωτρήσεις και τα λοιπά και θα έρθει το νερό. Mm-hmm. Αυτό είναι. Από την άλλη έχει πάρθει και μια απόφαση από την κοινότητα να μπει μια αφαλάντωση στη σελίδα.
Ναι. Κατόπιν συνεννόηση βέβαια με τον κύριο Μαυρομάτη, μια χιλιάδα είχαμε πει. Προς το παρόν όμως δεν έχουν κάνει ενέργειες για να μπει. Ενώ στη χώρα μπήκαν δύο επιπλέον. Ναι. Σωστά, ναι. Όντως, γιατί ήταν μέσα στον προγραμματισμό να μπει μία και μάλιστα δεν ήταν στη σελίδα. Νομίζω είχε ακουστεί ότι θα πήγαινε στην Αγία Άννα. Είχε ακουστεί. Είχε έρθει η υπηρεσία, είχε κάνει αποψία, παρουσία εμένα και του κύριου Μαυρομάτη τη τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Το εγκρίνανε το χώρο. Μας βοήθησε και μια επιχείρηση πράγματι πάρα πολύ καλά που ήταν γείτονας. Είπε μάλιστα ότι αν κάνει θόρυβο δικά του έξοδα θα τιμωνώσει. Δεν τον επήραζε ο θόρυβος δηλαδή. Αυτό είναι καλό. Εντάξει, κατανοητό. Και είπε ότι εγώ αν κάνει θόρυβο αρκεί να μου δώσετε το OK με δικά μου έξοδα θα τιμωνώσω. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχει πάει, δεν την έχουν παραγγείλει. Πιθανό αν τη χρειαστούμε τον Ιούλιο να έρθει. Αν δεν εξασφαλιστούν δηλαδή αυτά τα νερά από τις υγειοτρήσεις που έχει πει ο κύριος Μαυρομάτης, θα πάμε στη διαδικασία της αφαλάτωσης. Mm-hmm. Για θέματα που έχουν να κάνουν με το πρωτογενή τομέα, όσον αφορά την άδρευση, έχουμε θέμα, θα δούμε πώς θα το λύσουμε ή και εκεί είμαστε στον αέρα. Εκεί υπάρχει πρόβλημα βέβαια. Μάλιστα. Γιατί καταλαβαίνετε είναι δύσκολες οι αδρεύσεις, τα νερά αρχίζουν να μην υπάρχουν και να είναι ας πούμε αρμυρά. Υπάρχει η ποιότητα το προϊόντο όταν ποτίζεις με όχι τόσο καλό νερό δεν παράγει ακόμα και ένα ζώο που πίνει, γιατί στην πραγματικότητα θα πει και μια κελάδα και μια κατσίκα και ένα γαϊδούρι και μια κότα που αυτό το νερό καταλαβαίνεις ότι αν είναι η ποιότητα του νερού δεν είναι καλά, δημιουργούμε και στο ίδιο το ζώο πρόβλημα. Πρόβλημα όταν είναι δηλαδή επάμενο, το καταλαβαίνετε. Εντάξει. Εμείς βέβαια από την άλλη μεριά, σαν επιχειρηματίας, προσωπικά και πιστεύω και όλοι οι επιχειρηματίες, ενημερώνουμε στους πελάτες ότι το νερό δεν είναι για μαγείρεμα, για πόσιμο και να χρησιμοποιούν εμφιαλωμένα. Εντάξει, ο κάθε επιχειρηματίας μπορεί να έχει άλλη δικιά του. Γιατί αλλά εγώ προσωπικά τους ενημερώνω ότι... Μάλιστα. Δεν είμαι όμως ότι είναι κατάλληλο, αλλά με την γιατρούς. Αν το βράσετε είναι εντάξει. Ειδικότερα, αν μπορείτε μην το χρησιμοποιείτε για πόσο. Να, γιατί είναι επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατόν το φράγμα του τσεκαλαριού, κύριε Πρόεδρε. Και ειδικότερα πράγματα που έχουμε κάνει. Επιτακτική ανάγκη. Θα ήταν η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή και με αυτή την ανουβρία που είχαμε. Αν ήταν αυτό το έργο φτιαγμένο, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Προφανώς. Ακόμα γιατί θα είχε νερό μέσα και... Για να ξέρετε τώρα ότι στην ορεινή Νάξο το γνωρίζετε ότι έχει περισσότερο από ό,τι βρέχει εδώ. Και δεν είναι, ακούστε τώρα, δεν είναι μόνο το φράγμα του Σκαλαρίου. Υπάρχουν τόσο πολλά νερά που πάνε χαμένα, απείραθρο εννοώ, δανακό, κομιακή, κόρονο. Πάνε στη θάλασσα. Πάνε στη θάλασσα, που εκεί βρέχει πάρα πολύ. Ναι, σωστά. Δηλαδή, για την Νάξο έπρεπε να έχουμε προχωρήσει προπολού τα πράγματα εδώ και δεκαετίες. Μην περιμένουμε σήμερα αυτή την κατάσταση. Ας το ξεκινήσουμε τώρα, κύριε Πρόεδρε, τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουμε. Να γνωρίζετε ότι όμως και οι επιχειρηματίες, ότι μην περιμένουμε ότι χρόνο αρχίσει να βρέχει. Δεν είναι τόσο εύκολο να αλλάξει η ατμόσφαιρα, γιατί πραγματικά έχουμε μπει σε ένα, εδώ και 2-3 χρόνια, σε μια κατάσταση που έχει αλλάξει λίγο ο κόσμος. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το λένε όλοι έτσι κι αλλιώς. Οι επιστήμονες αυτό αναφέρουν, ότι αλλάζουν όλα πλέον. Δηλαδή, το μόνο που μας σώζει είναι να κάνει πλημμύρες. Που δεν τις θέλουμε. Εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή, πιθανόν να γίνει μια πλημμύρα και να μας πλημμυρίσει όλους και να κάνει. Κακό να μην έχουμε. Κακό να μην έχουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θα υπάρχει πρόβλημα και του χρόνου και την άλλη χρονιά και την εποχή. Και από την άλλη, βέβαια, δεν είναι και σωστό να λέμε κάθε φορά δεν έχουμε νερό. Ανεβάζουμε την τιμή. Σωστά. Ναι, γιατί και αυτό είναι θέμα τώρα, έτσι, και το συζητάμε. Είναι το πιο σοβαρό. Βέβαια. Δηλαδή, εντάξει, το αποδεχτήκαμε σαν επιχειρηματίες εφέτος κάπως, ότι εντάξει, αλλά δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε όμως και του χρόνου. Το καταλαβαίνετε. Μπορεί να μην μετρηθήκαν σαν επιχειρηματίες, βρεθήκαμε σε μια έκτακτη ανάγκη, λέμε όλοι να βάλουμε ακόμα 2 και 3 και 5 χιλιάρικα ο καθένας από την τσέπη του πλάτη, να το λύσει το πρόβλημα. Αλλά δεν μπορούμε να λύσει το επόμενο. Όχι, όχι. Και τα νοικοκυριά, είναι πρόβλημα και για τα νοικοκυριά, κύριε Πρόεδρε. Εγώ λέω σε όλους τους αξιώτες, έχω για φέτος το καλοκαίρι να βάλουμε πλάτη. Το καταλαβαίνω. Πάρουμε 4 αφαλατώσεις, θα στοιχίζουν 4,5 εκατομμύρια. Είναι δύσκολα να τα πληρώσει
κάποιος από την τσέπη του, ούτε έχουμε και ο Δήμος, δηλαδή από κάπου πρέπει να τα εισπράξει. Αλλά δεν είναι αυτή η λύση όμως. Αν δηλαδή τον χρόνο δεν με αλεστώσει, θα ξαναπληρώσουμε άλλα τόσα. Γιατί τα δεν είναι για μια χρονιά αυτά τα χρήματα, αλλά για τα συνεχόμενα. Άρα δηλαδή από του χρόνου, δηλαδή από φέτος το Σεπτέμβριο, πρέπει να μελετήσουμε πώς θα μειώσουμε το τύπο του νερού. Σωστά. Αυτό είναι αλήθεια. Να επαναπαυτούμε ότι θα το πληρώνουμε ακριβά και θα συνεχίσει να το πληρώνουμε πολλά χρόνια. Σωστά. Ένα θέμα που είναι άμεσα επικαιρότητα έχει να κάνει με τις ασφαλτοστρώσεις που γίνονται αυτή την περίοδο. Σε τι κατάσταση είμαστε όσον αφορά ή τα καλαμούρια ή τον δρόμο που έχει να κάνει με το βιολογικό που κατεβαίνει στο Γερσανί? Κοίτα, προχωράει, αλλά πάει με τον εργολάβο, τι να πούμε. Προχωράει. Ο εργολάβος κάνει, σήμερα ο εργολάβος κάνει κουμάντο για οτιδήποτε. Πάει με τον ρυθμό που θέλει ο εργολάβος. Όσο και να πιέζεται από τη μεριά του Δήμου, ο εργολάβος σου λέει: εγώ τόσα άτομα, αυτή τη δουλειά μπορώ να κάνω, αυτό κάνω. Κάθε φορά εμπόδιο. Okay. Και αλήθεια είναι ότι πάντα έχουμε μια καθυστέρηση. Ναι. Αυτό, και σαν πρόεδρος των εργαζομένων δωματίων που ήμουν από το 2000, πάντα υπάρχει μια καθυστέρηση ως προς την άνοιγμα της σεζόν. Mm-hmm. Ποτέ δεν προσπαθήσαμε να γινόμαστε, να είμαστε δηλαδή τυπική και στην ώρα μας. Τον Απρίλιο έτοιμη και όλα. Ποτέ δεν γινόταν. Πράγματι υπάρχει πάντα μια καθυστέρηση και πηγαίναμε πάντα, δεν είναι δικαιολογία αυτό, είναι κακός χειρισμός. Μάλιστα. Δηλαδή θα πρέπει να τα δρομολογήσουμε τώρα. Πιστεύω ότι ο Βαγγέλης ο Κατσαράς, επειδή είναι μέσα στο πνεύμα του επαγγελματισμού, θα μπορέσει να τα δρομολογήσει τουλάχιστον από τη νέα σεζόν. Να είμαστε μπροστά. Πράγματι αργήσανε να παραλάβουν, αργήσανε να κάνουν προϋπολογισμό, τον απολογισμό. Πιστεύω ότι του χρόνου, επειδή τα γνωρίζει και τα είδε σήμερα και πράγματι δεν έχει πιάσει υπομεκέφαλες με όλα αυτά που του μεταφέρω και τα τηλεφωνήματα θα είναι σε καθημερινή βάση. Κατάλαβα. Σε καθημερινή βάση. Και το Βαγγέλη το κατάλαβα, το πάω 5 φορές και το Γιάννη το Πιτσίλιο άλλες 10 και το Μαυρομάτι άλλες 20, δηλαδή το Μαυρομάτι ειδικά μπορώ να τον πάρω και 12 η ώρα. Και του βλάβει, δεν τρέχει νερό. Πράγματι οι άνθρωποι ανταποκρίνονται. Μάλιστα. Στην πραγματικότητα λέω ότι ποτέ δεν μου, ακόμα και να μιλάνε, σε 2 λεπτά θα με πάρουν τηλέφωνο γιατί βλέπουμε την κλίση. Κατάλαβα. Δεν λέω. Όπως και βέβαια και οι υπηρεσίες του Δήμου προσπαθούν. Πρέπει να είναι, πρέπει να είναι το τηλέφωνο σας το νούμερο 1 σε όλους τους αντιδημάρχους. Σας χτυπάει 112, χτυπάει λίγο ο πρόεδρος του Κασανιού. Καταλαβαίνετε, ο άλλος ακόμα και βλάβη να έχει. Εμένα παίρνει τηλέφωνο. Ναι, εννοείται. Έχετε δίκιο, πρόεδρε. Αν δεν διεκδικήσει κάποιος, μένουν πίσω πράγματα. Όσο περισσότερο διεκδικήσει. Το πρόβλημα αυτό που αντιμετωπίζω σήμερα, προσπαθώ να το λύσω με το δυνάμεις όμως, είναι με τον κύριο Βαθρακοκίνη που έχουμε τα μηχανήματα προς τρόσιμο τον αγροτικό δρόμο. Εδώ υπάρχει ένα προβληματάκι. Ναι. Ο Νίκος Βαθρακοκίνης το χειρίζεται σωστά, αλλά δεν είναι όμως έτσι. Δηλαδή, για να σε δώσεις καταλάβει, λέει η ΣΑΤΑ δικαιούσε σαν κάτοικος τόσα. Ας πούμε 18. Ναι. Η Κομιακή δικαιούται 44, γιατί είναι ορίγκη. Ναι. Άρα, του δίνω 10 μεροκάματα, εσένα 13, δίνω και στην Κομιακή το ίδιο. Εδώ όμως, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Πρώτο το Αγεσιανή ξεκινάει από το ξενοδοχείο Preset, φτάνει μέχρι τη Στελίδα, μέχρι τον Ορκό, τρίποδες, τεράστια και αυτό. Δεν είμαστε όμως αγροτική δρομή, είμαστε τουριστική αγροτική δρομή. Γιατί υπάρχουν ξενοδοχεία, πύλες, ίδια σε αυτούς τους δρόμους. Μάλιστα. Με καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι, 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 ξεκάθαρο αυτό. Ναι. Ο άλλος θέλει να του κάνω μια σωστή δουλειά. Ναι. Για να του κάνει μια σωστή δουλειά, δεν μπορεί να περάσει ένα grader με μια ταχύτητα, ας πούμε, 30 χιλιόμετρα να καθαρίσουμε τα χόρτα και να γίνει ο δρόμος. Αυτό θα ήταν ένα αγροτικός δρόμος. Γιατί να περνούσε ένα τρακτέρι, δεν πειράζε. Εδώ θέλει να του φέρεις μπάζο, να το στρώσεις, να το βρέξεις, να μπορεί να περάσει ένα αμάξι. Ναι. Και ενδεχομένως οι περιοχές αυτές θα πρέπει να είναι και καλό το αμάξι. Οπότε είναι ακόμα πιο σημαντικό. Όταν έχουμε να κάνουμε, ας πούμε, περιοχές στις δικές μας, Άγιο Παντελεήμονα, Καλαμούρια, Στελίδα πάνω στον πύργο, που είναι βίλες, δεν θα πάει ένα αμαξιάκι της τάξης των 10.000. Πάνε αμάξια 150.000, 200.000. Ναι. Και μόλις δει ο άνθρωπος ένα κομματόδρομο
μπαταρισμένο που ήρθα. Σωστά. Καταλαβαίνετε, γιατί αυτές οι βίλες πραγματικά και αποδίδουν στο Δήμο πολλά χρήματα και στο κράτος, γιατί η τιμή του μπορεί να είναι και 2.000 τη βραδιά, έτσι και παραπάνω, αλλά και το κράτος παίρνει μεγάλο ΦΠΑ και ο Δήμος παίρνει δημοτικό φόρο μεγαλύτερο. Ναι. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα πώς είναι. Και χωρίς να είναι υποτιμητικό για την Κομιακή ή για ποια άλλη, οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Νάξου. Δεν είπα γιατί το χωρίς και το χωριό δικό μου είναι στις συζύγους μου. Δεν είπα ότι είναι κακό. Όχι, όχι. Είναι ξεκάθαρη διαφορά. Το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται, κύριε Πρόεδρε, οπότε θα πρέπει να επιληθεί. Ο οικονομικό το χειρίζεται σωστά. Ότι 18 τα και 44 η Κομιακή. Σωστό είναι αυτό. Πώς όμως στην πράξη πρέπει να βγάλει κάτι έξτρα για το Αγιασανί. Μάλιστα. Δηλαδή, είναι αυτό, σου δίνω όμως και εσένα άλλα 10 παραπάνω λόγω της τουριστικής περιοχής, λόγω εκτάσεως. Κατανοητό. Λόγω ότι υπάρχουν πολλά χιλιόμετρα δρόμοι. Είμαστε σε μια επαφή, μου είπε ότι θα μου εκδίνει κάποια επιπλέον, έτσι για να λέμε τα πράγματα, ότι μου είπε προχώρα, θα εκδίνουμε, θα δώσουμε και τσιμέντα, θα είμαστε στη φάση να πάρουμε περισσότερα μεροκαμάτα και να μπουν και περισσότερα τσιμεντροστρώσεις. Ωραία. Αυτό οι τσιμεντροστρώσεις θα μας έστωσε, γιατί δεν θα κάνουμε το ίδιο πράγμα κάθε χρόνο. Αν δηλαδή είχαμε ξεκινήσει πριν 10 χρόνια να κάνουμε ένα χιλιόμετρο, σήμερα πιθανόν να μην θέλαμε μηχανήματα για να καθαρίζουμε τους δρόμους. Κατανοητό απόλυτα αυτό που λέτε. Ναι. Η τελευταία ερώτηση, και να κλείσουμε, έχει να κάνει με μία από τις ιδιότητες που έχετε ως πρόεδρος δωματιούχων. Πώς βλέπουμε την κίνηση φέτος, θα είναι καλή, καλύτερη, πόσο υπάρχει ένα νούμερο που μας αρέσουν αυτά? Η κίνηση θα είναι στα επίπεδα τα περισσινά, δηλαδή μια καλή προχρονιά όπως τη βλέπουμε. Υπάρχει ένα σχετικό με το πελατολόγιο ότι είναι λίγο πιο κουμπωμένο ως προς τις τιμές. Πολλά καταλήματα έχουν κάνει μικρές διορθώσεις προς τα κάτω. Ναι. Για να λέμε τα πράγματα, ειδικότερα τα εγκαζόμενα δωμάτια έχουν διορθώσει τιμές. Από εκεί και πέρα υπάρχει, πάμε καλά. Όσο έχουμε αυτή τη ησυχία και τη ροή, έχει ξεκινήσει μια ροή καθημερινών κρατήσεων από 15 Ιουνίου όμως. Για να λέμε τα πράγματα, από 15 Ιουνίου μέχρι τέλος Σεπτέμβριου, 20 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Φαίνεται ότι είναι πολύ καλή χρονιά. Μάλιστα. Μακάρι να γίνει έτσι, κύριε Πρόεδρε, να πάει έτσι. Και να μην, να μην έχουμε αστάθμητους παράγοντες από το ξύλο. Σίγουρα έχουμε περισσότερα πλοία από τα προηγούμενα χρόνια. Σίγουρα έχουμε περισσότερα αεροπλάνα. Οι τιμές όμως δεν έχουν διορθωθεί εκεί. Μάλιστα. Δυστυχώς. Ειδικά στα. Ναι, στα πλοία, είναι πρόβλημα αυτό, γιατί ο άλλος το σκέφτεται. Σου λέει τώρα να πάω σε έναν. Τώρα μια τετραμελή οικογένεια. Είναι πολλά τα χρήματα. Είναι 400 ευρώ. Πόσο είναι πολλά τα χρήματα. 400 να πάει, 800 είναι πολλά τα λεφτά. Είναι αυτό ο παράγοντας ο σημαντικός που αποτρέπει τους εν δυνάμει επισκέπτες μας να προτιμήσουν τα νησιά και να πάνε σε μια άλλη περιοχή, είτε στην Ελλάδα είτε οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη. Να μιλήσουμε και λίγο πολιτικά, γιατί πράγματι πρέπει να μιλάμε και θα φτάσουμε μπρος στο δωματίο. Είχαμε κρίση. Εννοούσα οικονομική κρίση του κράτους, το 10, το 11. Βάλαμε το ΕΠΙΑ. Είπαμε το ΦΠΑ από 4 να πάει 13. Τα έχουμε πει αυτά, τα δεχτήκαμε. Σήμερα που έχουμε καλή οικονομική εικόνα σαν κράτος και έχουμε αποθέματα. Τα δημοσιονομικά μας είναι καλά, ο Πρωθυπουργός αυτό ανακοινώνει. Ναι, σωστά. Ότι έχουμε αποθέματα 4-3. Δεν νομίζω η μία μείωση στο ΦΠΑ τα προηγούμενα, δηλαδή να πληρώνουμε το 30% όπως ήταν η νησιωτικότητα, που να φτάνει, ας πούμε, σήμερα στο 5% θα ήταν τόσο κακό για το κράτος, για τα νησιά, όπως είναι η Νάξος, η Πάρος και τα λοιπά, να είχαν τόσα πολλά έσοδα από αυτό. Νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν διαφωνεί κανείς μαζί σας. Άλλωστε, ο τουρισμός είναι ο μεγάλος πυλώνας της ελληνικής οικονομίας, έτσι. Αυτή τη στιγμή όμως δεν το βλέπω στον ορίζοντα. Κανείς δεν το βλέπει. Υπάρχει μια δέσμευση ακόμα από το λιμόνια. Θα λύγει φέτος. Ναι. Ναι. Σωστά. Στο επόμενο πρέπει να ξαναπάμε στην ισχυωτικότητα και να κατέβουμε να έχουμε στα δεδομένα που είμαστε. Είδομεν. Γιατί πραγματικά εδώ είναι δύσκολο. Αυτό το 10% που είναι η διαφορά του δωματίου. Ο άλλος που θα πληρώσει ένα δωμάτιο 1.000 ευρώ και του κόψω ένα κατοστάρικο, το βλέπει πολύ σωστό. Σωστά. Γιατί θα μειωθούν τα δωμάτια, θα μειωθεί το φαγητό, θα μειωθούν τα εισιτήρια. Όλα θα μειωθούν όταν πάμε
εκεί που πρέπει να, εκεί που ήταν, ας πούμε, μέχρι το 2010 το ΦΠΑ. Μάλιστα. Σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ωραία, κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε και να σας ζητήσουμε κάποια στιγμή τις επόμενες ημέρες, μέσα στις εβδομάδες, όταν έχουμε μια εικόνα, να έρθουμε στο στούντιο να κάνουμε την κουβέντα από κοντά. Να είμαστε και από κοντά. Πιστεύω να λειτουργήσουμε άψογα με το Δήμο και να προχωρήσουμε πράγματι, γιατί κοιτάξτε τώρα, και μπορεί να θέλω να αποτιμήσω κάποια περιοχή. Αυτή τη στιγμή το καλό κομμάτι της αναπτυξιακής και της πράξης που κάνει ο Δήμος είναι η περιοχή δική μας, του Αγίου Αρσενίου, το σύνολο. Σωστά. Εκεί που έχουμε το καλό, πρέπει να δώσουμε λίγο περισσότερο προσοχή. Αυτό χρειαζόμαστε. Λίγο περισσότερο προσοχή εδώ, και έτσι θα αναπτυχθεί περισσότερο ο κόσμος και με τους δρόμους που ανοίγουμε θα χτιστούν περισσότερα καταλήματα, άρα θα έχουμε περισσότερα έσοδα για το Δήμο και περισσότερα έσοδα και για τους συνάδελφους. Ναι. Σωστά. Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.